θέλω εκ μέρους του Αγροτικού Συλλόγου να συγχαρώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί πραγματικά όσες φορές τους έχουν χρειαστεί για τα δικά μας καθαρά αγροτικά ζητήματα, τους έχουν παρόντες. Οι περισσότεροι είπαν αυτά που έπρεπε να πούν. Εγώ θα πω δύο κουβέντες μόνο. Ότι, καταρχήν, η πρώτη υποβάθμιση λόγω Καλλικράτη είναι ότι χάσαμε τις μικροχρονικές συσκευές που είχαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο των Φιλιατρών. Χαθήκαν αυτές που να λειτουργήσουν. Έχουμε πει, περιμένουμε να πει. Δεν κάνουμε διάλογο. Όχι, άσχετα. Θα απαντήσουμε. Λοιπόν, στο παρελθόν ο Αγροτικός Σύλλογος, προκυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ βέβαια, είχε όχι μόνο ζητήσει την αναβάθμιση του αστυνομικού τμήματος, αλλά και τη δημιουργία τμήματος αλλοδαπών, λόγω της πληθώρας μεγάλου πλήθους οικονομικών μεταναστών που είναι εδώ. Είτε νόμιμων, είτε παράνομων, όπως θέλουν να τους λένε. Λοιπόν, δεν εισακουστήκαμε ποτέ, παρότι είχε επισκεφθεί και την περιοχή μας ο κάποιος, ποιος ήταν ο υπουργός, ο Κικίλιας. Λοιπόν, βέβαια η απόφαση αυτή για να κλείσει το αστυνομικό τμήμα δεν είναι σημερινή, μην κοροϊδευόμαστε. Είναι παρμένες, λυμμένες αποφάσεις, απλά ήταν έξυπνοι άλλοι και δεν τις εφαρμόζουν, αυτή σήμερα. Όχι ότι δεν είναι έξυπνοι αυτοί, απλά κάνουν αυτό που τους λένε. Και φυσικά η συνέχιση των προσπαθειών των δικών μας είναι όχι μόνο για να βοηθήσουμε για το αστυνομικό τμήμα να μην φύγει. Μιλάμε, έχουμε έτοιμο και θα πρέπει να το βάλουμε και όλοι μαζί το θέμα για την αναβάθμιση των ΕΛΤΑ γιατρών. Μας έχουν αφήσει με έναν υπάλληλο να μπορούμε τουλάχιστον αφού θέλουν να εισπράξει το κράτος λεφτά από τα εργόσημα. Μας στέλνει και η παρουσία τώρα και των εργαζόμενων και των αφεντικών, όπως θα το πούμε τέλος πάντων, τον εργοδότη. Τρέχουν και η παρουσία δηλαδή δύο άνθρωποι να χάσουμε τις μέρες μας και τις δουλειές μας για να φτιάξουμε τα χαρτιά. Να είναι εδώ, να βάλουμε δηλαδή δύο ανθρώπους ακόμα και να εξοπλίσουν μηχανογραφικά. Όπως βέβαια και για το κέντρο υγείας, μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν έχουμε γελό χρόνο που είπε και ο κύριος Γιώργος. Βέβαια, οι οικονομικοί λόγοι που αναφέρθηκαν ότι κλείνει το αστυνομικό τμήμα για οικονομικούς λόγους, εγώ πιστεύω ότι είναι πρόσχημα, γιατί εκτός πια αν οι μεταφερόμενοι αυτοί οι αστυνομικοί που θα έρχονται στην περιοχή, έρχονται μόνο για τις παρελάσεις. Γιατί αν κρίνουμε τα εκτός έδρας που θα παίρνουν, τα αυτοκίνητα που θα χρησιμοποιούν, ο χρόνος που θα είναι εδώ, τα λεφτά δεν νομίζω ότι είναι. Αφού θα υπάρχουν οι αστυνομικοί, άρα λοιπόν γιατί δεν τους βάλουμε σε ένα κτίριο. Είναι κοροϊδία αυτό το πράγμα. Έχουμε και τους αγώνες στο γήπεδο. Εκεί δεν θα πρέπει να υπάρχει παρουσία αστυνομικού. Κάποτε υπήρχαν, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Δεν μπορώ να παρακολουθώ. Δεν χρειάζεται. Μια απορία ακόμα που υπάρχει έτσι σε εμάς. Τι πειράζει δηλαδή, γιατί να είναι δύο, αφού είπαν για ένα, γιατί να είναι δύο και να μην είναι τρία τα αστυνομικά τμήματα στην Τριφυλία. Τι είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, το πρόβλημα. Και φυσικά έτσι θα πρέπει να μην μας εκπλήσουν. Να μην μας εκπλήσει η απόφαση για το κλείσιμο του αστυνομικού τμήματος Φιλιατρών, όπως και τόσων άλλων υπηρεσιών. Τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν πλέον οι ελληνικές κυβερνήσεις. Ξέρουμε ποιοι τις παίρνουν, οι δανειστές. Λοιπόν, μην απορούμε, γιατί αυτούς ψηφίσαμε, αυτοί μας διοικούν και αυτοί λένε ότι παίρνουν τις αποφάσεις. Ευχαριστώ. Καλησπέρα στους διοργανωτές της απόψινής συνέντευξης τύπου. Καλησπέρα και στα μέσα ενημέρωσης. Εγώ εκπροσωπώ έναν πολιτιστικό σύλλογο των Φιλιατρών, τον Μαυροπίνακα. Είναι ένα σύλλογο ο οποίος σκοπεύει να φτιάξει ένα μουσείο εκπαίδευσης στα Φιλιατρά. Τώρα για το συγκεκριμένο θέμα, θέλω να πω ότι η Δημοτική Αρχή και γενικά η ομάδα που έχει αναλάβει να παρακολουθεί και να συντονίζει τις αντιδράσεις σε αυτό το θέμα, θα πρότεινα να το δει και το θέμα μήπως υπάρχει και νομική διάσταση. Γιατί από ό,τι ξέρω, το κράτος δεν έχει το δικαίωμα, αυτοί που διοικούν δεν έχουν το δικαίωμα να παίρνουν αποφάσεις οι οποίες υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Όταν λοιπόν ένας που διοικεί παίρνει μια τέτοια απόφαση, κατά τη γνώμη μου, το επίπεδο ασφάλειας, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών μειώνεται. Στην πραγματικότητα βέβαια και τώρα υπάρχει έντονο αίσθημα ασφάλειας. Αν ρωτήσετε τους ηλικιωμένους, πιστεύω ότι είναι γνωστό σε όλους ότι νιώθουν πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Τα βράδια δεν νιώθει ο κόσμος ασφαλής στην περιοχή μας. Είναι γνωστό ότι όλα τα σπίτια που είναι εκτός της πόλης των Φιλιατρών τα έχουν ανοίξει από δύο και από τρεις φορές. Και βέβαια πάρα πολλά σπίτια μέσα στην πόλη των Φιλιατρών. Η παρουσία λοιπόν του αστυνομικού τμήματος, κατά τη γνώμη μου, δεν παίζει το ρόλο που έπρεπε να παίζει όλα αυτά τα χρόνια.
Όμως δεν σημαίνει ότι το να φύγει θα είναι προς όφελος των πολιτών, προς όφελος της ασφάλειας των πολιτών. Τα πράγματα είναι σίγουρα ότι θα χειροτερεύσουν. Ακόμα και έτσι όπως είναι, ακόμα και με το λίγο προσωπικό που έχει, είναι ένα αποκούφι για τους φιλιαδρινούς. Έχουν την αίσθηση ότι κάποιος υπάρχει που κάποια στιγμή μπορεί να τους προστατεύσει. Η πραγματικότητα βέβαια έχει δείξει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει έντονο αίσθημα ανασφάλειας και υπάρχει και η εντύπωση ότι οι αστυνομικοί σήμερα δεν ασχολούνται, δεν εκπληρώνουν το ρόλο τους όπως θα έπρεπε. Παραδείγματος χάρη στο θέμα της αστυνόμευσης, της κίνησης και του παρκαρίσματος στα φιλιαδρά. Δεν έχω δει τους αστυνομικούς της πόλης μας να παρεμβαίνουν και βέβαια σε αυτό έχει πολύ μεγάλη ευθύνη και η Δημοτική Αρχή, η εκάστοτε Δημοτική Αρχή και η σημερινή κυρίως, που υπάρχουν συνέχεια παρκαρισμένα αυτοκίνητα μπροστά από την Αγροτική Τράπεζα και δεν μπορείς να περάσεις, που υπάρχουν συνεχώς παρκαρισμένα αυτοκίνητα επάνω στον πεζόδρομο. Ένας πεζόδρομος ο οποίος έχει καταργηθεί. Δεν είναι πια πεζόδρομος, είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας. Η Δημοτική Αρχή δεν ξέρω αν έχει κάνει κάποιες παρεμβάσεις. Το σίγουρο είναι ότι έχει αποτύχει. Το σίγουρο είναι ότι έχει αποτύχει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Η αστυνομία λοιπόν σε αυτό το θέμα είναι ανύπαρκτη. Όπως είναι ανύπαρκτη στο να ελευθερώσει τα πεζοδρόμια, που νομίζω ότι είναι και αστυνομικό θέμα, στο να επιτρέψει στον πολίτη να κυκλοφορεί ελεύθερος. Εδώ έχουν ευθύνη και οι επαγγελματίες της πόλης μας, οι οποίοι δεν φροντίζουν την ομορφιά αυτής της πόλης, κάποιοι βέβαια, όχι όλοι. Έχουν πιάσει με τα καταστήματά τους, με τα πράγματά τους που έχουν, με την πραμάτια τους, έχουν πιάσει τα πεζοδρόμια. Περίπτερο επί της πλατείας έχει κλείσει το πεζοδρόμιο το παιδάκι και ο καθένας θα πρέπει να κατέβει στο δρόμο για να ανεβεί ξανά στο πεζοδρόμιο να πάει να ψωνίσει. Η Δημοτική Αρχή και η αστυνομία δεν γίνονται πάνω σε αυτό το θέμα. Άρα λοιπόν υπάρχουν προβλήματα, απλά τα προβλήματα πιστεύω ότι θα μεγαλώσουν. Και δεν νομίζω ότι έχουν γίνει οι ενέργειες που θα έπρεπε από τη Δημοτική Αρχή και από όλους τους πολιτικούς παράγοντες του τόπου, όχι μόνο από τη Δημοτική Αρχή, στο να αποτραπεί ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και του κέντρου υγείας που έθεσαν κάποιοι. Φοβάμαι ότι θα υποβαθμιστεί στο μέλλον. Εκεί η ποιότητα ζωής θα δεχθεί ένα ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα. Θα πρέπει να αποδείξουν αυτοί που κυβερνάνε ότι οι αποφάσεις τους αυτές δεν θα υποβαθμίσουν κι άλλο τη ζωή μας. Δεν νομίζω όμως ότι είναι έτσι. Αν κλείσει το κέντρο υγείας, εγώ προσωπικά, εάν δεν υπήρχε κάποτε, δεν θα είχα 3 λεπτά ακόμα να πάω σε ένα μακρινότερο έτσι, φορέα που παρέχει υπηρεσίες υγείας, γιατί δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή να σας μιλάω, έτσι. Ευτυχώς που υπήρχε το κέντρο υγείας, λοιπόν, και οι άνθρωποι μέσωσαν σε ένα επίγον πρόβλημα που είχα. Αυτά ήθελα να πω και ελπίζω να κάποια στιγμή να κινητοποιηθούμε περισσότερο, να δείξουμε ότι αγαπάμε την πόλη μας, να τη φροντίσουμε και αν δείχνουμε εμείς ότι τη φροντίζουμε και την αγαπάμε την πόλη μας, που δεν το έχουμε δείξει αυτό, ούτε αυτοί που διοικούν έχουν αναλάβει τις ευθύνες τους πάνω σε αυτό το θέμα, τότε και οι άλλοι θα μας αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά. Ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι η ζωή στην πόλη μας τα τελευταία χρόνια έχει υποβαθμιστεί. Η κατάργηση του αστυνομικού τμήματος ίσως είναι η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι. Το είπαν πολλοί πριν από μένα και πιστεύω ότι έτσι είναι. Το αστυνομικό τμήμα δεν είναι μια υπηρεσία που παρήχε διευκολύνσεις στην καθημερινότητά μας. Έχει να κάνει με την ασφάλεια, έχει να κάνει με το πώς ζούμε στον τόπο μας. Αν ρωτήσω οποιονδήποτε από εσάς, είμαι σίγουρη ότι όλοι σας έχετε να μου διηγηθείτε, έχετε να διηγηθείτε στους υπόλοιπους, ότι έχετε πέσει θύμα μιας παράνομης πράξης. Και αυτό έγινε όταν υπήρχε το αστυνομικό τμήμα εδώ, όταν λειτουργούσε όπως λειτουργούσε. Τώρα λοιπόν που θα καταργηθεί και δεν θα υπάρχει, μπορείτε να μου πείτε πώς θα είναι η ζωή μας, πώς θα αισθανόμαστε σαν πολίτες. Είμαστε εδώ απόψε για να σας πούμε το εξής. Ότι δεν αποδεχόμαστε την κατάργηση του αστυνομικού τμήματος φιλιατρών. Είμαστε πολίτες που διεκδικούμε γιατί πληρώνουμε τους φόρους μας και έχουμε δικαίωμα να ζούμε στον τόπο μας ασφαλής. Είμαστε εδώ λοιπόν για να πούμε ότι αρνούμαστε αυτή την κατάσταση και για να δηλώσουμε τη συμπαράστασή μας στην Συντονιστική Επιτροπή. Της λέμε ότι θα είμαστε παρόντες όταν θα μας καλέσει και όπου μας καλέσει. Ελπίζουμε σε μία οργανωμένη διεκδίκηση από εδώ και μετά, έστω και αν η κατάσταση δεν φαίνεται να είναι εύκολη, της διατήρησης του αστυνομικού τμήματος στα φιλιατρά. Αυτά έχω να πω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε.